Με ποιες προϋποθέσεις θα ανοίξουν στις 5 Απριλίου γυμνάσια Λύκεια? Τι συζητήθηκε για το Πάσχα? Φουλ στήριξη Biden στην Ελλάδα. Αποκλειστικά ο διάλογος του με Έλληνες ομογενείς. Τι ισχυρίστηκε στον ανακριτή ο σύζυγος γνωστής αισθητικού που κατηγορείται για το ρυφηφί στις θηρίδες του ψυχικού? Στα βασικά ρεπορτάζ της ημέρας, η Κατερίνα Παπακοστοπούλου, ο Δημήτρης Σουλτογιάννης και ο Σπύρος Λάμπρου. Και τώρα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, με τη Μάρα Ζαχαρέα. Καλησπέρα σας. Επίσημη πρόσκληση για επίσκεψη στο Λευκό Οίκο απίφθινε στον Πρωθυπουργό ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν χθες βράδυ σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα. Οι δύο ηγέτες έκαναν λόγο για στρατηγική συνεργασία που έχει στόχο την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσκλήθηκε από τον Αμερικανό Πρόεδρο να επισκεφθεί το Λευκό Οίκο μέσα στη χρονιά, μόλις το επιτρέψει η πανδημία. Η πρόσκληση έγινε σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν αργά χθες το βράδυ για μισή ώρα μετά τη συμμετοχή του Τζο Μπάιντεν στην τηλεδιάσκεψη της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το αποκάλυψε ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος στο ηχητικό ντοκουμέντο που εξασφάλισε ο ανταποκριτής μας Δημήτρης Σουλτογιάννης. He's going to be coming to see me. He wants to come and we're going to try to work that out when the COVID will allow that to happen. Είχα μια θερμή και επικοδομητική επικοινωνία με τον Αμερικανό Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Συζητήσαμε εκτενώς τους κοινούς δεσμούς ανάμεσα στα έθνη μας με αφορμή τη 200η επέτειο από την Ελληνική Επανάσταση αλλά και τη σημασία της διαρκούς ενίσχυσης της συνεργασίας μας. Σημασία έχει ότι στο τηλεφώνημα υπογραμμίστηκε η στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών με στόχο την ασφάλεια και την ευημερία στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Η Ελλάδα είναι σε ετοιμότητα για στενή συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες στα διεθνή φόρα για την προάσπιση των κοινών αξιών των δύο χωρών. Σήμερα η Ελλάδα είναι ένας κρίσιμος σύμμαχος στο ΝΑΤΟ με ενεργή δράση για την ειρήνη και την ευημερία στις περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου, της Μαύρης Θάλασσας και των Δυτικών Βαλκανίων. Και υπογραμμίζω τη σημασία της αμυντικής συνεργασίας των δύο χωρών με αιχμή τη φιλοξενία των Αμερικανικών δυνάμεων στη Σούδα. Θα ήταν πολύ λογικό ο Πρωθυπουργός να πραγματοποιήσει μια τέτοια επίσκεψη στην Ουάσιγκτον εντός του 2021. Στις Βρυξέλλες το Πολίτικο έγραψε με νόημα ότι μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τους 27 Ευρωπαίους ηγέτες είχε τηλεφώνημα με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Περίτρανη απόδειξη της στενής συνεργασίας Αθήνας-Ουάσιγκτον αποτελεί η ελληνοαμερικανική παρουσία στο πεδίο. Οι εικόνες από την εντυπωσιακή άσκηση τεθωρακισμένων στη Θράκη κόβουν την ανάσα και στέλνουν ηχηρό μήνυμα αποτροπής προς κάθε επίδοξο επιβουλέα. Έλληνες και Αμερικανοί ενώνουν τις σιδερένιες γροθιές τους και εκτελούν σενάρια πολεμικής εμπλοκής στο πλαίσιο της άσκησης Θρακική Συνεργασία 21. Η γη στο Πετροχώρι Ξάνθης σύεται. Αποβολές αρμάτων μάχης της πρώτης τεθωρακισμένης μεραρχίας της Διοίκησης Αμερικανικών Δυνάμεων Ευρώπης Αφρικής και της 25ης τεθωρακισμένης ταξιαρχίας στη Θράκη. Ελληνικά Λέοπαρτ και αμερικανικά Άμπραμς εξαπολύουν πυρά. Οι ατσαλένιες πόρτες τεθωρακισμένων οχημάτων μεταφοράς προσωπικού ανοίγουν και οι καταδρομείς παίρνουν θέση μάχης. Οι εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα το Γενικό Επιτελείο Στρατού εξηγούν γιατί η άσκηση που πραγματοποιήθηκε από τις 11 έως τις 19 Μαρτίου εξόργησε τόσο πολύ την Τουρκία, που σήμερα προχώρησε σε 9 παραβιάσεις και 2 αερομαχίες. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μπάιντεν επιδιώκει και ο Ερντογάν, ο οποίος όμως μέχρι στιγμής τρώει πόρτα. Τις πληροφορίες θα μας μεταφέρει αμέσως τώρα ο ανταποκριτής μας στις ΗΠΑ, Δημήτρης Σουλτογιάννης. Καλησπέρα, Μάρα, κυρίες και κύριοι από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανήμερα της εθνικής μας επετείου, Μάρα, για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση. Την ημέρα που ο Τζο Μπάιντεν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης τα είπαν τηλεφωνικά, αναβαθμίζοντας τις ήδη καλές σχέσεις Αθήνας και Ουάσιγκτον με την πρόσκληση στον Πρωθυπουργό, η Άγκυρα, Μάρα, φαίνεται πως χτύπησε την πόρτα του Λευκού Οίκου, ζητώντας ένα τηλεφώνημα του Πλανητάρχη με τον Ερντογάν. Σας αποκαλύπτουμε, το Star αποκαλύπτει σήμερα ότι σύμφωνα με πληροφορίες έγινε, Μάρα, το επίσημο request, δηλαδή το επίσημο αίτημα όπως προβλέπει το πρωτόκολλο του Λευκού Οίκου, για να πάρει η Άγκυρα, Μάρα, την απάντηση ότι το πρόγραμμα του Προέδρου Biden ήταν ιδιαίτερα φορτωμένο.
Πρέπει να σου πω, Μάρα, ότι είναι γνωστό ότι η Τουρκία προσπαθεί να ξεκινήσει διάλογο με τη νέα αμερικανική ηγεσία και τον πρόεδρο Biden. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορεί παρά να προκαλεί αίσθηση, Μάρα, η επιμονή της Άγκυρας στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή που οι σχέσεις Αθήνα-Ουάσιγκτον βρίσκονται στο καλύτερο πιθανό σημείο. Μάρα. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη.